ως αυτά που υποψηφίζεται ή που κατασυφίζεται. Εσύ τι λες? Όχι, είναι στο 3, όχι στο 4. Όχι στο 3, όχι στο 4. Όχι στο 4. Όχι στο 18, θα πρασυνηθούν αυτά τα στο 18 μου είπατε κύριε Γιονίδη μου. Ναι, όχι στο 18, αλλά θα συνηθεί. Λοιπόν, και επίσης έχω ένα ερώτημα πρώτης για την διάθεση. Παρακαλώ, θες το. Στη συνέχεια θα ρωτήσω τους άλλους δύο συνδυασμούς που είμαστε για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Κύριε Γιονίδη, έχει το λόγο. Στο έντονο θέμα, μια διευκρίνηση για να ψηφίσουμε υπό προϋπόθεση. Στο νούμερο 7. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού αρχίζει η δεύτερη συνεδρίαση, υπάρχει σοβαρός λόγος έκτακτης ανάγκης, παίζει ο Παύλος, όπως είπατε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, επειδή ακούγεται έντονα και ρώτησα να μάθω και μου είπαν ότι ισχύει αυτό, ένα ακόμη έργο μετά τους, την ανάπλαση του κέντρου της πόλεως που δυστυχώς δεν πήγε καλά, βλέπουμε ότι απεντάσσεται μάλλον ή τέλος πάντων δεν συνεχίζεται με κίνδυνο να χάσουμε 1.200.000 το θέμα της προστασίας των ακτών. Και ήθελα μία διευκρίνηση αρμοδίως είτε τώρα είτε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπει ο κανονισμός, αν πραγματικά είναι αυτή η κατάσταση, όπως πληροφορούμε, πληροφορούμαστε δηλαδή, αν πραγματικά ο εργολάβος θέλει να φύγει και δημιουργείται ζήτημα να έχουμε απώλεια όλων αυτών των χρημάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα εδώ και μερικά χρόνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιωπηδή. Δεν ξέρω αν έχετε. Γιατί δεν υπάρχει αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτό το ερώτημα του κ. Γιονίδη σήμερα ή σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Διαφορετικά θα ρωτήσω τον κ. Γεωργιάδη για λογαριασμό του συνδυασμού σας. Επειδή ο κ. Διακόπουλος αποδεσμεύτηκε και έχετε το λόγο εσείς σαν επικεφαλής, εκπροσωπείτε την παράταξη. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια θέματα δεν συμφωνείτε, φαντάζομαι ότι είναι τα λιγότερα. Να το σημειώσω πέρα από την απόφαση όλου που ξανέστη. Τα θέματα είναι το 3 και το 4. Στο 3 είμαστε κατά. Στο 3 είστε κατά. Ναι, και στο 4 παρόν. Παρόν. Και να αγγελίσω τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλετε μήπως να το κάνουμε τη στιγμή που θα φτάσουμε σε εκείνα τα θέματα. Κάτι άλλο. Όχι. Κύριε Τσουπέη, έχετε την καλοσύνη να μου πείτε κι εσείς. Να σας βοηθήσω στον προϋπολογισμό, είστε πάντοτε κατά της αρχής. Το ξέρω. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού, μέχρι να ολοκληρώσει ο κύριος Τσουπέης, μπορούμε να το ψηφίσουμε, εφόσον έχουμε την εμπορία. Πολίτες σε δράση υπέρ. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα υπέρ, ανατροπή αναγέννηση είναι αγώνα. Κύριος Πέης κατά, η ανεξάρτητη κυρία Χατζησοπούλου υπέρ, κύριος Τουγκάνης υπέρ, η κυρία Μακρύδου υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή βιάζεστε, ελεύθερη ανεξάρτητη, όποιος θέλει να πει όχι, ας τα πει όχι. Πρέπει να τους δεν τα ονόματα. Ευχαριστώ κύριε Σιρήτη. Δεύτερο θέμα, έγκριση της έκθεσης εσόδων εξόδων πρώτου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2022. Από τους ανεξάρτητους, κύριε Τσουπέη, σας θα συντονίσω τελευταίο μέχρι να ολοκληρώσετε. Από τους ανεξάρτητους, υπάρχει κάποιος που καταψηφίζει. Εσείς, κύριε Τσουπέη, για το δεύτερο θέμα, είναι η έγκριση της έκθεσης εσόδων εξόδων. Κατά. Περνάει με πλειοψηφία. Τρίτο θέμα συζήτησης. Είναι ο καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων οδοστρώματος κοινότητας Κατερίνης σύμφωνα με την 322 του 2021 από του Πολιτικού Συμβουλίου. Σε αυτό το θέμα οι πολίτες σε δράση και ο συνδυασμός όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα να απαντήσει κατά. Κύριε Τσουπέη. Το είναι. Κατά. Α, στο ποιο είναι, στο τρίτο θέμα. Στο τρίτο, ναι. Λοιπόν, κάτι σε αυτό το τρίτο θέμα έχω κάτι μια έσταση. Υπέρ είμαστε. Α,
Εσύ. Η σύγκριση μέσα λέει ότι ακριβώς νομίζω με το κέντρο το έχω μπροστά μου. Ναι, ο αρμόδιος αντιμάτως, αλλά δεν επιβεβαιώσει. Αν το έχουμε διαβάσει την σύγκριση λέει θα βάλουμε στα ξενοδοχεία το ανώτατο 100 ευρώ και μετά από 100 θα πάρεις 50. Γιατί. 100 να σου πει. Το μέγιστο. Έχετε το λόγο κύριε Λαμπάκη. Μπορώ να δώσω εδώ για να ακουστούν αναλυτικά τι είναι. Εδώ παίρνουμε την απόφαση τώρα για τον καθορισμό ενό κρίσκη μέσα στον χώρο. Πάντα μιλάμε για την ενότητα του οποίου κατηγορεί την ενότητα κατηγορεί. Στο πρώτο, για να δώσω όλα όσα αφορά τα υπηρεσιακά οχήματα δημόσιων υπηρεσιών, ΜΜΔΕΛΤΑ, ΟΤΑ, Νοσοκομείο, Οργανισμό Κοινή Ωφέλεια, Αστυνομία και Τροχέα, δεν θα υπάρχει καμία επιβολή. Όσον αφορά ιδιωτικέ κοινικέ με ευθύρια διαγνωστικά κέντρα που διαθέτουν ασθενοφόρο, θα υπάρχει την επιβολή τέλους 100 ευρώ το τετραγωνικό. Πάμε στα σχολεία και σε παιδικού σταθμού που διαθέτουν λεωφορείο, την επιβολή τέλους 50 ευρώ ένα τετραγωνικό. Όσον αφορά τράπεζες, ΕΛΤΑ, μεσοδρομικές υπηρεσίες κλπ. Την επιβολή τέλους 100 ευρώ το τετραγωνικό. Στους ιερούς ναούς καμία επιβολή τέλους. Και όσον αφορά ξενοδοχεία, την επιβολή τέλους 50 ευρώ ένα τετραγωνικό. Κύριε Σουμπή, απλά ενημερώνω ότι είναι μιλάμε για την ενότητα της κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει λίγο ο κύριος αντιδημαρχός, αλλά αν είναι να ρωτήσετε κάτι ακόμα κύριε Τσουπέη, κύριε Ζωμίδη και ο κύριος Γεωργιάδης, ξεκινώ από σας κύριε Ζωμίδη. Απλώς θέλω να αναφέρω ότι πρέπει να δούμε τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο που έχουν και τα σχολεία, οι κλινικές που υπάρχουν στην πόλη, οι φυσιοθεραπευτές τους οποίους κόψαμε παραδόξως και χωρίς κανένα λόγο, το να μπορεί κάποιος να αφήσει έναν άνθρωπο να παρκάρει για λίγο και να περιμένει τον ασθενή να τον πάρει, δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, είναι και αυτός ο κοινωνικός ρόλος. Καταλαβαίνουμε, είναι και η αστυνομία και αυτό ελπίζω να πάρουν και στην αστυνομία και στο στρατό. Αλλά έχουν ένα κοινωνικό ρόλο όλοι αυτοί, τον οποίο οφείλουμε για να εξυπηρετούμε. Λέω, ας πληρώνουν πάρα πολλοί άλλοι, αλλά σε αυτά το κοινωνικό ενδιαφέροντος, δηλαδή φυσιοθεραπευτήρια, κλινικές, δεν το θεωρώ δόκιμο και λογικό. Ο ρόλος τους, όπως και τα αστικά κτέλ που είναι ανώνυμη εταιρεία, έχουν ένα ρόλο με μέσα μαζικής ομάδας, έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα όλα αυτά. Δηλαδή κάποιος που πάει σε μια κλινική να κατεβάσει τον ασθενή του ή ένα ασθενοφόρο που θα παρκάρει, λέτε να πάει για βόλτα κάποιος στο ασθενοφόρο, επειδή το θέλει να πάει να πιει ένα καφέ στην κλινική, για κάποιο λόγο είναι εκεί το ασθενοφόρο. Άρα λοιπόν αυτή η κοινωνική διάσταση και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει και οφείλουμε να τη σεβόμαστε, γιατί εξάλλου γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό και το ίδιο γίνεται και στα ξενοδοχεία και παντού όπου και να πάτε, στο Σύνταγμα πάτε και υπάρχει απ' έξω να μπορεί κάποιος να φτάσει στα ξενοδοχεία εκεί, να αφήσει, να παρκάρει για λίγο ή να δημιουργηθεί αυτή η ευχέρεια σε κάτι το οποίο έχει μια κοινωνική διάσταση και οικονομική διάσταση για το σύνολο της αγοράς. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και με αυτή την έννοια καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Χρυμπηδί. Κύριε Γεωργιάδη, και μετά ο κύριος Τουπέης. Θα ήθελα να ρωτήσω τελικά ο σκοπός της κατάργησης των υλικών θέσεων αυτών της τάσης και τάθμευσης ήταν εισπρακτικός, δηλαδή για να επιβάλλουμε ένα τέλος σε κάποιους που θέλουν να έχουν ένα χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, ας πω, ας επιτραπεί η λέξη καταστήματα. Γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ειδικά ως φυσικοθεραπευτής και εγώ, αλλά δεν είναι μόνο για τους θεραπευτές, δεν είναι ότι δηλαδή το κάνω αυτή τη στιγμή αυτό για να εξυπηρετήσω μόνο τους θεραπευτές, υπάρχουν και τα κοινωνικά, υπάρχουν και τα ιατρία, που αν κάποιος δημότης, πολίτης, θέλει να πάει να επισκεφτεί το κέντρο, έτσι και να σταθμεύσει κάπου για λίγο, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί. Και νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ θα έχουμε περάσει από κάποιο στάδιο, έστω και ισχυαργίας. Θέλω να πάμε σε κάποιο γιατρό και το να παρκάρουμε στο πάρκι του Ευκαρπίδου και να πάμε στο κέντρο είναι μια απόσταση μεγάλη, είναι δύσκολο. Και πρότεινα, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει δεύτερη σκέψη, τουλάχιστον να γίνουν σε κάποια σημεία κεντρικά κάποιες θέσεις γρήγορης στάθμισης, στάσης στάθμισης. Έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ο πολίτης. Αυτό. Αν υπάρχει δεύτερη σχέση. Γι' αυτό και θα ψηφίσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ για το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Τσουπέη, και εσείς έχετε το λόγο.
50 δεν είναι, γράφει η σύγχυση 50 για τα ξενοδοχεία. Ο πιο πάνω γράφει 100, αυτό είπαμε. Υπάρχει μια σύγχυση. Εγώ θα ζητήσω να γίνει 100 και για τα ξενοδοχεία. Κάτω ένα χιλιάδε. Είπατε τη θέση του. Κάτω σα παρακαλώ. Αυτό ήταν το ερώτημα του. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Τράπεζε. Λεφτά. Πολύ καλά παίρνει εκεί πέρα. Παίρνει τι μαθηριακέ. Μεγάλε. Προφανώς τώρα δεν μιλάμε τώρα για αυτές τις ερωτηθές που θα δώσει. Εδώ μιλάμε για μεγάλα διαγνωστικά κέντρα εμφάνισης στην πόλη μας που είναι διαγνωστικό κέντρο. Έτσι, ένα πλήρως όταν μπαίνει το ασθενοφόρο. Στο κάτω-κάτω ασθενοφόρο ιδιωτικό ασθενοφόρο. Δεν μιλάμε για το δημοσίου. Και ας πούμε για τα νοσοκομεία, ο κ. Σιωνίδης, αν επιτρέπεται να πάρουν τα κρατικά νοσοκομεία της ασθενής πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μπορούμε να τις πάρουμε. Το αγαπητημάρα της και έπρεπε να πάμε να πληρώσουμε ιδιωτικό ασθενοφόρο για να πάρει το νοσοκομείο. Αυτά να αλλάξετε και αυτά δεν μας πειράζουν. Όταν πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες. Στο θέμα, στο θέμα και τι άλλο στα ιδιωτικά σχολεία. Όποιοι έχουν ιδιωτικά σχολεία, πληρώσουν μια φορά και πάρουν πάνω. Και δεν είναι υποχρεωτικό που καταλαβαίνουν. Όσοι θέλουν να το πάρουν. Όσοι έχουν λεωφορεία, όσοι έχουν ασθενοφόρο. Γι' αυτό λέμε και στα ξενοδοχεία. Στην παραλία, στα μεγάλα, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ψηφίζετε υπέρ. Κάτσε, ναι, υπέρ. Κύριε Τατάνη, έχετε τον λόγο. Μια ερώτηση. Θέλετε κύριε Δαδέμ να ολοκληρώσει και ο κύριος Δουκάς την ερώτηση και να απαντήσει συνολικά. Δεν κύριε Δουκά, είναι το λόγο. Εγώ με την ευκαιρία θέλω να ρωτήσω πέραν από αυτά που αναφέρονται εδώ για τους ανδρικούς ανδρικούς. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξεφυτρώσει πάρα πολλά πάρκι μέσα στην πόλη, μπροστά από μπακάλικα, μπροστά από σκίτσια, κάποια για αμαία και κάποια για άλλες τέτοια. Αυτά πληρώνουν, θα πληρώσουν, να έχετε προβλέψει κάτι για αυτά και θα συνεχιστεί αυτό για το μήνα, έτσι, να γεμίζει ιδιωτικά πάρτι όλοι οι δρόμοι της πόλης μας. Να μην λυπηθείς κύριε, το πάτε κατάλαβα ακριβώς τι λέτε, εκτός αν δεν πρόκειται για κάποιους αφαίρετα που κάνουν πόρους μπροστά στα μαγαζιά τους. Όχι, λέω για συγκεκριμένα με διαδράμιση και με αριθμό αντίας από Δήμο, πάρα πολλά πάντη που έχουν ξεφυτρώσει στην πόλη τα τελευταία δύο χρόνια. Όποιες θέσεις για φορτοεκφόρτωση ή αμαία ή άλλου ειδικού σκοπού περνάνε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και ρωτώ αν θα πληρώσουμε αυτά. Απλό το ερώτημα είναι όχι. Η αμαία δεν θα πληρώσουν. Οι θέσεις φορτοεκφόρτωση δεν θα πληρώσουν. Είναι βέβαιο. Κύριοι συνάδελφοι, και εγώ ερευνάζω. Και εγώ απολογούμε σε ψηφοφόρους και εγώ δεν έχουμε αιτήματα. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη κάτι βασικό. Η απόφαση για τη ρύθμιση των θέσεων στάθμευσης ήδη είχε εγκριθεί στην ποιότητα ζωής και με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε και εδώ. Δεν επανερχόμαστε σε αυτό, εκτός αν οι πιέσεις που αισθάνεστε είναι ασφυκτικές και διαχωρίζεται την προηγούμενη ομόφωνη απόφαση που είχαμε πάρει. Όχι ομόφωνη, λάθος κάνετε. Συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί, είναι βεβαιωμένο. Πάντως έχει απόφαση. Πολύ ωραία, είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μαζική, όμως. Κοιτάμε για μια εφταξία μέσα στην πόλη, την οποία ξέρω πολύ καλά όλοι τη διεκδικείτε, γιατί δεν είστε μόνο αιρετοί, είστε και δημότες αυτής της πόλης. Και είναι αλήθεια ότι ο μελέτα χωρίς να σπάει σακά δεν γίνεται. Κάποια κεκτημένα θα τα κλονίσεις. Αλλά κυριαρχεί το κοινό καλό. Δεν πρωτοτυπήσαμε. Πήραμε τους κανονισμούς λειτουργίας αντίστοιχων πόλεων της Κατερίνης και ακόμη αυτών της Αθήνας. Και η νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών, μάλιστα, αναφέρεται προς την Αθήνα το τι πρέπει να κάνει και έτσι οι υπόλοιποι δήμοι στη χώρα προσπάθησαν να συντεριάσουν στο μέγεθος που μπορούσαμε την νομοθεσία. Μια εναρμόνιση για το καλύτερο. Αυτό κάναμε και εμείς στην Κατερίνα επιτέλους και θα σας παρακαλούσα να το στηρίζουμε όλοι μαζί. Γιατί είναι μια απόφαση που τιμά όλους μαζί εμάς. Γίνεται κουβέντα για τους φυσιοθεραπευτές. Ναι, το καταλαβαίνω. Μπορεί να μου απαντήσει κανείς τι θα κάνουμε με τους ορθοπαιδικούς όπου από χέρι πάει ο άλλος με κάταγμα ή στο χέρι, στο πόδι μπορεί να περπατήσει. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει τι θα κάνουμε με τους λογοθεραπευτές όπου πολλοί με εγκεφαλικά πάνε εκεί.
να μην ρωτήσω φυσικά για αυτού που πάνε στον καρδιολόγο ή στον οδοντίατρο με απόλυτου πόνου ή στον παιδίατρο τον μωρό που κλαίει και πρέπει να το έχει σε καρδιά. Αυτά δεν τελειώνουν συνάδελφοι. Είπα κάτι. Γιώργο, άλλο το ένα, το άλλο το άλλο. Είναι κάτι που ισχύει σε όλη τη χώρα και εσείς το ψηφίσατε εδώ πριν λίγο καιρό. Και έρχεται τώρα να μιλήσουμε για το τίμημα. Το τίμημα τώρα καθορίζουμε. Δηλαδή όχι τις θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή ψηφίσαμε να μην υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στους φυσιοθεραπευτές και στα σχολεία. Να μην υπάρχουν. Για τα σχολεία τι εννοείται. Ενώ για τους προεφωνηπιακούς σταθμούς, για τις κλινικές. Για τους προεφωνηπιακούς σταθμούς λέμε που έχουν αυτοκίνητο βεβαίως. Για τις κλινικές που έχουν αυτοκίνητο βεβαίως. Αλλά για παντάρο διευθυντής της κλινικής. Ας το ελέγξει η δημοτική αστυνομία, να το διώχνει, να το γράφει. Έτσι, μπράβο. Άρα... Ας πάνε το γράφει, αλλά όχι να πληρώσει. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, Γιώργο. Να μην τα κάνω πιο περιπτώσει, εμείς ερχόμαστε και λέμε πλέον σε προηγούμενη απόφαση τι τιμές θα βάλουμε για αυτές τις θέσεις. Και πράγματι, για τις θέσεις όπου εταιρείες που βρίσκονται στο χρηματιστήριο, άρα είναι και ιδιωτικές, θα πληρώσουν το μέγιστο, τα 100 ευρώ. Γιατί τα ξενοδοχεία είπαμε 50, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον τουρισμό. Να σε ελέγξουμε αυτούς που βάζουν τις καρέκλες και πιάνουν το χώρο. Μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Και εκεί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Σήμερα να κολλήσουμε. Α ξεκινήσουμε από εδώ και να ακολουθήσει και το άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, θα προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος. Λοιπόν, πολύ με σεβάσει όλοι μας μπορούμε καλύτερα. Όχι. Λάκη συσπήρωση υπέρ. Η ανεξάρτητη σίγουρα υπάρχει κάποιο που διαφωνεί. Όχι. Κάτι φύγανε. Ναι, ο κύριος Βαϊνάς δεν είναι εδώ πλέον. Φαίνεται ως από. Με πλειοψηφιάζει που περνάει το θέμα. Είσαι πολύ μαρτυριάς. Δεν ήταν το θέμα συζήτησης. Πώς στην διαδικασία. Έγκριση του σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης. Κοντά μας θα είναι διαδικτυακά και ο κύριος Θεοδόσης Χατζιωαννίδης, ο κύριος Ζήσης Μαδικινός της εταιρείας Result, ο κύριος Κοσμαδάκης από το Γραφείο Προγραμματισμού Λόγω Ασθένειας και θα επιχειρήσει για online, δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να συνδεθεί ο κύριος Κοσμαδάκης. Ο κύριος Αγγλέζης θα είναι επίσης για τον ίδιο λόγο. Παρακαλώ τον κύριο Χριστοφορίδη για την εισήγηση του θέματος. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η β' φάση του επιχειρησιακού προγράμματος 2023 και καταντίζεται προς ψήφιση. Η β' φάση περιλαμβάνει τα έργα και τα σχέδια δράσης που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή για τους παρακάτω άξονες, περιβάλλον ποιότητας ζωής, κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, εργασμός, τοπική οικονομία και απασχόληση. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Και εισηγούμαστε την έκθεση του προγράμματος. Όποιος συνάδελφος θέλει κάποια ερώτηση, είναι εδώ και ο κύριος Βαϊνάς Αγγλέζης. Έχουν συνδεθεί και στο παράθυρο και οι άλλοι δύο συνεργάτες. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να ανοίξω κατάλληλα επιληπτό, θέλετε, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση, κύριε Γεωτήδη. Όχι. Ναι, άρα είναι και πάλις μόνο. Εντάξει. Δεν θέλουν τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Είναι καλά όλα. Ας ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο που είπε ο κ. Αντάμπης, ότι κοιτάζουμε τους άλλους Δήμους και κάνουμε κι εμείς αυτό που κάνουν το καλό οι άλλοι Δήμοι. Βλέποντας λοιπόν αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, βλέπουμε πολύ ωραία και διαβάζουμε πάρα πολλά πράγματα που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, με τους στόχους, με την, που αφορούν το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την αναβάθμιση των πεζοδρομίων, των δρόμων, του αθλητισμού, της παιδείας, είναι διαβάζοντας πάρα πολύ ωραία. Και
θυμάστε κάτι το σχέδιο ότι είναι από το 20 έως το 23. Είμαστε σχεδόν στη μέση του. Έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι που να έχουμε δει παραδείγματος χάρη τους Δήμους όπως είναι στον Πόλο, όπως είναι στα Τρίκαλα, να το δείξουμε και εδώ στην πόλη μας και να καφιόμαστε να λέμε ότι έχουμε μια ωραία πόλη με ωραία πεζοδρόμια, με ωραίους δρόμους, με ποδηλατοδρόμους, με πεζοδρόμια που θα πάει κάθε πολίτης να περπατήσει, να τρέξει, η κυρία με το παιδί να πάει να κάνει μια βόλτα, να έχουμε πάρκα μεγάλα, ξέρω εγώ να μπορούμε να ξεφεύγουμε λίγο έτσι όταν ο καιρός το επιτρέπει. Γιατί νομίζω ότι αρχικά από την πρώτη φορά που ξεκινήσατε, λέγατε, κύριε Ντάμι και εσείς προσωπικά, ότι στα σχέδιά σας είναι αυτό που σας είπα, ότι να κάνετε πεζοδρόμια, να κάνετε δρόμους για τους αρχιτές και πολλά ωραία. Εγώ μέχρι τώρα προσωπικά και από ό,τι ακούω από τους πολίτες που αυτό είναι εργασία από τον χώρο, έχουν πολλά παράπονα. Ελπίζω ότι μέχρι τώρα να κάνετε την οργάνωση και τα βήματα που χρειάζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα του 23 και να πραγματοποιήσετε πολύ ωραία όπως οι άλλοι δήμοι, ο Βόλος και τα Τρίκαλα πάλι μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να παρεμβαίνω από ό,τι θα μπορούμε φυσικά να παρεμβαίνετε εκτός αν θέλετε συνολικά. Θέλω να είμαι στη διάθεσή σας, όποια μέρα θέλετε, να σας κάνω μια ξενάγηση στην πόλη, να δείτε ότι υπάρχει το αδιαφόρητο από ανθρώπους που κάνουν βόλτα στην πόλη, ιδιαίτερα πάτε και στον πάρκο αυτές τις μέρες να δείτε εκπληκτικά πράγματα. Στις παραλιακές περιοχές επίσης αν θέλετε να πάτε να ξεναγηθείτε, να δείτε τι όμορφο που είναι, μην αδικείτε την πόλη μας. Να σας πω και εγώ, στην άλλη παράταξη οποιοδήποτε. Μην επιτίθεστε στην πόλη. Δεν χρειάζεται να δυσφημείτε την πόλη για να κερδίσετε πολιτικούς πόντους. Δεν κερδίζετε. Κύριε Τσουπέρι, εσείς θέλετε να τοποθετηθείτε αυτό το θέμα. Ξεκινήσω λίγο με τον πρώτο σκοπό που λέει, το εννοείται ότι είμαστε κατά, έτσι, γιατί το λέγαμε και προεκλογικά αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει η πολιτική, όχι τάση πια, εφαρμογή, δίνει να είπαμε να είναι μάνατζερ, επιχειρησιακή μάνατζερ των επιχειρηματικών σχεδόν. Να το δούμε ξεκάθαρα. Και προφανώς και είναι κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής αυτό και θα ακολουθήσει και την κυβερνητική πολιτική. Αποδεικνύεται αυτό, περίτερα να αποδεικνύεται από τον πρώτο σκοπό. Πρόθεση της τοπικής ανάπτυξης βόλτα σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Άρα, ποιος βάζει τους όρους, η ίδια κυβέρνηση βάζει. Η ίδια κυβέρνηση βάζει και χρησιμοποιεί και αυτό σαν εργαλείο, όχι γιατί μοιάζει για την ποιότητα ζωής, για τις καλύτερες περιπτώσεις του ανθρώπου. Μοιάζεται μόνο για το πώς αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη περιμεγαλύνεται. Εντάσσοντας και αυτά τα αγαθά να γίνουν πορεύματα. Εμείς θα πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ μια ιδιωτική εταιρεία, ο Δήμος δεν μπορούσε να κάνει αυτό το μελέτη με την υποβάθμιση των υπηρεσιών και με τις αρμοδιότητες επιπλέον που ξέρουν οι κυβέρνησες ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να τις αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες και έτσι παίρνουν στο παιχνίδι και ιδιωτικές εταιρείες. Χωρίς να έχω να πω τίποτα για τους ανθρώπους που δουλεύουν που εργάζονται έτσι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ένα να πω στο τελευταίο πάλι βλέπω ότι βάζει και συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις των Δήμων. Δηλαδή, η εκλογή είναι πολύ πια ο Δήμος πια πάει να θεσμός δημοκρατίας και κοινωνικός να γίνεται καθαρά κινηματικός δημόσιος. Και αυτό και το παψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τσουπέρι. Στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Αθλέση, θέλω να κάνω κάποια αποκλήτηση να προχωρήσω στην ψήφιση. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει δημοσιογράφος, δεν πρέπει να το ξέρω. Το κείμενο διαβούλευση, όχι το κείμενο, κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση όμως και δεν έδωσε κανείς καμιά παρατήρηση. Δεν ξέρω αν περιμένετε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για να βγουν εδώ. Εδώ έρχεται προς ψήφιση. 15 μέρες ήταν διαβουλευμένο το ζήτημα. Πού ήταν να κάνουν τις προτάσεις τους και τις τοποθετήσεις. Έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε παλιώσει σε αυτά τα πράγματα. Κάνω πάντα έκκληση για σοβαρό του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Ο Δήμος Ευράς έχει ψηφίσει κατά, παρόν έχει ψηφίσει ο συνδυασμός όλων μαζί με όλων καλύτερα, ανατροπή αλλά γέμιση αγωγών, λαϊκή συσπήρωση κατά, η λυπή ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη υπάρχει κάποιος που ψηφίζει κατά. Όχι. Άρα προχωράει το θέμα, ψηφίζεται με ποιο ψηφία.
προχωράμε. Πέμπτο θέμα. Ανάκληση της 103 αναίσθηση 20 απόφασης πρώτα σήμερα για έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός κοινοτικού καταστήματος περιστάσεις στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό τη λειτουργία γραφείου του χρέους και υπόδειξη αντιμετωπιστών. Να προχωρήσουμε ως εισήγηση, κύριε συνάδελφε. Κατά είστες, κύριε πρόεδρε. Κατά είστε εσείς. Εντάξει τώρα, τους έχουμε φτωχύνει όλους. Και μετά βγάζουμε εργαλεία για να πάμε να δούμε πώς θα ρυθμίσουν τα χρέη. Αφού τους φτωχύναμε, μετά λέμε και τους κάνουμε κάπου χρέη, τους λέμε, ας πάρουμε για έναν δικηγόρο να σε πει πώς θα ρυθμίσει τα χρέη σου. Δεν θα έπρεπε να ενημερώνω την πολίτη. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, το θέμα συζήτησης είναι η έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του συνεδριακού πνευματικού κεντρού στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πυρηνίας. Ως εισήγηση. Ομοφωνά, το εκτό. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Λειτουργεί ανέσχυση. Αυτό τι σημαίνει. Ορίστε. Λειτουργεί ανέσχυση. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Λειτουργεί ανέσχυση, είπατε. Σε απλά υλικά, ναι. Ναι, κύριε Χρυσοχοίδη, έχετε την καλοσύνη να διευκρινίσετε. Το θέμα είναι ρώσεις για την λειτουργία λέσχης. Ναι, είναι γενικός να είναι για στέγαση του πολιτιστικού, είναι για πολιτιστικού, πολιτιστικής λέσχης. Πολιτιστική ψυχαγωγική λέσχη. Και ψυχαγωγική λέσχη. Γιατί λέσχη παραμένει σε καφενείο. Επειδή λέσχη, ναι, έτσι λέει, λειτουργία λέσχη πάει σε καφενείο. Απέντε, πέφτει στον χώρο δίπλα, σαν τύπο σε καφέ. Απέντε τον καφέ. Δηλαδή, μην δημιουργήσουμε τέτοιες σκοπιμότητες εκεί στην περιοχή κτλ. Ότι παραχωρούμε σε αστυνομικό να μπορούν να λειτουργεί σαν καφενείο. Αυτό ήταν. Ναι, ναι. Άρα, δηλαδή, λέει, το παραχωρούμε ως πολιτιστική λέσχη. Δηλαδή, δηλαδή, πιο απλά. Κύριε Πρόεδρε, κινήστε λίγο το λόγο γι' αυτό. Ναι, παρακαλώ. Εδώ υπήρχε σύλλογη σωματεία, μάλλον του συνταξιούχου του ΙΚΑΣΟ, το ξέρω βεβαιωμένα, που ζητήσαμε χώρο από το Δήμο και δεν μας απαντήσει του παραχωρήθηκε. Τώρα εντάξει, για άλλους βλέπω εδώ πέρα για αστυνομικούς παραχωρήθηκε, που άρχισε και ειδικέ περιπτώσει μέσα στο τερματικό κέντρο και για σωματείο που αγωνίζεται και παλεύει για το δικαίωμα του συνταξιούχου, δεν πειράζει χώρο. Κατά κύριε Πρόεδρε. Στο έκτο θέμα λοιπόν περνάει με πλειοψηφία. Κατά ο κύριος Πέης, Λαϊκής Συμπλήρωση. Στο έβδομο θέμα καλούμαστε να ψηφίσουμε για την έγκριση εκπίστωσης με δημοπρασία μιας έκτασης σχεδόβιος θερματοχημείων των 990 τραγουδιών εντός του αγροτερμαχείου 1273 της κοινότητας περίστασης του Δήμου Κατερίνης. Κύριε Χρυσοφορίδη, η έκθεση στην Ευρασία είναι η περιοχή στο αναψυκτήριο του Άμμος, δίπλα εκεί. Εκεί που είναι και τα υπόλοιπα. Ναι, είμαι για κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχατε, ο κ. Σιονίδης είχε πει ένα ερώτημα σε αυτό το θέμα. Ναι, θα πει ο Σιονίδης προφανώς για κάτι ωραίο. Σαμά. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, λίγο να πάρει πιο πολύ. Είναι για τον Λούνα Πάρκ. Ναι. Το Λούνα Πάρκ θα του δώσουμε στο σχέδιο. Σχετικά με το έβδομο θέμα που έχει να κάνει με την έγκριση εκπίστωσης, είχατε πει πρώτα να θέσετε ένα ερώτημα. Δεν θα έχουμε αντίρρηση με μια προϋπόθεση, θα ψηφίσουμε ναι υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται ετήσια μίσθωση για να μην ξαναέχουμε αυτά τα νούμερα τα οποία βλέπαμε σε απλήρωτες εκτάσεις που μας βγήκε η ψυχή να τους βγάλουμε έξω και ξαναδόθηκαν με μακροχρόνιες συμβάσεις. Το Luna Park είναι κάτι που το ακουμπάς, το παίρνεις και θέλεις. Με αυτή την προϋπόθεση ψηφίζουμε να φτάνει πια το να δίνουμε εκτάσεις με μακροχρόνιες μισθώσεις τα καλύτερα κομμάτια και να πνίγουμε τις πίσω. Τις εκτάσεις που χάνουν την περιουσία του, ο Δήμος χάνει τις υπεραξίες της συνολικής έκτασης. Επομένως, δεν το συζητούμε, για ετήσια μίσθωση
κάθε χρόνο και δεν χρειάζεται και για τα επόμενα 20 χρόνια θέλετε, αλλά με ετήσια μίσθωση την καλοκαιρινή περίοδο. Όχι χειμώνα καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτό λέει η λογική. Εκτός αν υπάρχει άλλη σκέψη, να την ξέρουμε. Γιατί αν χρειαστεί ποτέ να αξιοποιήσει ο Δήμος τις εκτάσεις αυτές, ελάτε τότε να σας πω πώς θα βγάλετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα και οι οποίοι και δεν θα σε πληρώνουν όπως συνηθίζανε και θα τους κάνεις. Για να μην θυμίσει υποθέσεις όπου είστε καλά πολιτός αυτό. Όμως πάμε να τα πούμε και τα υπόλοιπα που χρωστούσε ο μπαμπάς ενίκεια στα βουνά και το παίρνει η κόρη. Να έχουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτά είναι προφανή και είναι και προς διερεύνηση ορισμένα εξ αυτών. Επομένως αυτό, και επειδή πιστεύω ότι ο Σταύρος Τσοχωρίδης και σοβαρός είναι και επί της ουσίας, πιστεύω ότι θα το δει και πάλι με την υπηρεσία, εμείς με αυτή την προϋπόθεση λέμε ναι. Ναι σε ετήσια μίσθωση και κάθε χρόνο να κοιτάζουμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιονίδη. Κύριε Χρυσοχωρίδη. Καλυφθήκατε από τον κύριο Χιονίδη. Όχι, στο θέμα. Εσείς είστε εντάξει. Ο αυτό που λέει ο κύριος Χιονίδη, δεν συμφωνούμε δηλαδή. Εσείς είστε με τη σύσταση μας, λέμε ναι, γιατί είστε σύμβαση. Γιατί σήμερα είναι η έγκριση εκπλήστωσης. Ναι, στο θέμα. Να πάμε. Έγκριση εκπλήστωσης συγκεκριμένο χρόνο αυτό. Γιατί είστε έγκριση εκπλήστωσης, γιατί εσείς εκπλήστωσης μάλιστα. Αυτό να πει, είμαστε εντάξει. Εμείς σήμερα ψηφίζουμε εδώ τώρα που κατάλαβα η σύγχυση με την εκπίστωση με δημοπρασία. Τους όρους θα τους βάλει η υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία, έτσι δεν είναι. Ωραία. Μπορείτε να συμπεριλάβετε και... Μπορεί να το συμπεριλάβετε, να βάλουμε τις εκπίστωση με δημοπρασία. Ωραία. Όταν... Ωραία. Και οι όροι, ο σκοπός και οι όροι και αυτά. Άλλο θα το ψηφίσουμε και τώρα. Γιατί και την άλλη φορά άλλους όρους βάλαμε και άλλοι ήρθαν στην Οικονομική Επιτροπή στο προηγούμενο Συμβουλίο. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ψηφίζουμε. Υπάρχει κάποια αρνητική κατά ο κύριος Σωτέης. Άρα, το θέμα περνάει με πλειοψηφία. 8ο θέμα, έγκριση εκπίστωσης με δημοπρασία της αίθουσας δεξιώσεων τελετών και λοιπόν χώρων εκτός του κτηρίου στο δεύτερο κινητήριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουμε ομόφωνα, όσοι εισήγηση. Κατά, κατά κύριε, μπορεί να ψηφίσει και παλιότερα, κατά το παιδί, διότι στο παράτησε και είχαμε πει να το κάνει ο Δήμος. Εντάξει, η πολιτική επιχείρηση. Άρα με πλειοψηφία. Ένα από θέμα. Έγκριση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμπορουμπανίγευσης και σου ανδρομάχης κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Όσοι εισήγηση, ομόφωνα. Δεν υπάρχει κάποια αρνητική. Ομόφωνα. Πάμε στο 10. Έγκριση του κανονισμού στάσιμου εμπορίου του Δήμου Κατερίνης. Όσοι εισήγηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όχι, αυτό κύριε Πρόεδρε, κατά. Εντάξει τις νέες τροπολογίες που έκανε η κυβέρνηση πάλι το 2021, που είναι όλες οι λαϊκές, ειδικά τις λαϊκές και στο εμπόριο, κατά με πλειοψηφία. Άρα και στο προηγούμενο, κύριε Τσπέη. Όχι, στο προηγούμενο είπε, δεν είναι. Ερδέκατο θέμα. Έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και εδώ είστε κατά κύριε Τσουμπή. Άρα με πλειοψηφία περνάει το θέμα, έτσι κύριε συνάδελφοι. Ναι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 12ο θέμα. Υπάρχει κάποια διαφωνία. Ομόφωνα το θέμα του 12. 13ο. 13ο. Συγκρότηση επιτροπής. Έχουν και προβοκάτες. Έλα, αρχίζει το παιχνίδι τώρα. Σε παρακαλώ. Αρχίζει το παιχνίδι, το βλέπεις. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα στις δημοτικές οδούς Τριλόφου και Λαφίνας. Προϋπολογισμού 35.000 και κάτι ευρώ εκτός ΦΠΑ. Πώς είσαι εσύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι. 14. Ονομασία οδών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ονομασίας και με την ονομασία συνοικιών οδών και πλατιών, ο άρθρο 8 μου πιερίαξε. Όσοι εισήγηση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανδρομάχη και γραμμόχωρα φορά. Ομόφωνα. 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περίωσης του έργου κατασκευή διαμόρφωσης πεζοδρομίων Βρίας. Τι λέει ο πρόεδρος του το θέλει. Εσείς το θέλετε. Ομόφωνα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. 16. Θέμα. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου βελτίωσης πιστάτων ομοδικών υποδομών εντός της δημοτικής κοινότητας Βορώνου
αριθμός 113-18. Όσοι εσείς είναι συνάδελφοι. Για το κουλτούρι. Ποιο? 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου βελτίωσης υφιστάμενων οδικών υποδομών περίστασης Καλυθέας. Ομόφωνα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. 18. Καθορισμός έργων μελετών και προμηθειών για χρηματοδότηση τους από 40 έτους του 2022. Εδώ περνάει κατά πλειοψηφία. Κύριε Χιωμίδη, έχετε μια ερώτηση εδώ, αν το σημειώσει σωστά. Σωστά, κύριε Πρόεδρε, θα σας καθαίνει τίποτα τελικά. Υπήρχαν αμφιβολίες. Ποτέ. Εξάλλου τον υπερψηφίσαμε σε όλες τις περιπτώσεις και ξέρουμε ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρός μας. Αν έχει κεράσματος, τα ανταλλάγματα και αντιπαραγές αλλού. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, στη ΣΑΤΑ πια, γιατί χρειάζονται 115.000 ευρώ μελέτη για γεωλογικά στα κημητήρια της Καλυθέας. 115.000. Δεν ξέρω. Εμείς κάναμε για το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο γεωλογικές μελέτες των 8.000. Τι συμβαίνει, τι σημαίνει 115.000 μελέτη. Μπορεί να κρύβαιναν πολλοί οι μελέτες και έχουν δώσει δουλειά οι μηχανικοί που δεν ξέρουν να ζητάνε παραπανήσια. Επίσης, κάπου αναφέρεται ότι είναι 75.000 για περιφράξεις παιδικής χαράς. Πόσα χιλιόμετρα περιφράξεις θα γίνουν. Οι περιφράξεις που είχαμε στις παιδικές χαρές κοστίζανε το πολύ 20 ευρώ το τρέχον μέτρο. Ήταν αξιόπιστες, περάσανε ελέγχους. Αν τα διαιρέσουμε τα 20 ευρώ, άντε να το κάνουμε 25 ευρώ. Είναι 3 χιλιόμετρα, θέλουμε φράχτες. Τέτοιους, κάνουν φτιαγμένους. Έτσι. Επίσης, έχουμε το παράδοξο, 170.000 ευρώ για που στατική επάρκεια στο δεύτερο και πέμπτο γέλιο. Στα Λύκεια, στατική επάρκεια 26. Από πότε είναι αυτές οι τιμές? Η στατική επάρκεια του κτηρίου του Δημαρχείου δόθηκε σε μηχανικό και μάλιστα το συνεργάστηκε με την παρούσα διοίκηση και έγινε μια χαρά με λιγότερο από 10.000 ευρώ για τα 3.000 τόσα τετραγωνικά μέτρα. 170.000 μας κάνει εντύπωση. Δεν λέμε το ΤΑΦ 9, υπάρχει μια σκέψη και πιθανή χρηματοδότηση, τα προγράμματα τρέχει, ο τρίτης τρέχει συνέχεια, 1 εκατομμύριο, οκ, με τις εκπτώσεις που θα δοθούν έτσι κι αλλιώς είναι δημοπρασία. Μένω σε αυτά τα τρία μόνο και τα οποία μου φαίνονται υπερβολικά. Δεν ξέρω αν στους συναδέλφους και συναδέλφους φαίνονται νορμάλ νούμερα. Από εκεί και πέρα, εμείς για αυτούς τους λόγους δεν θα ψηφίζουμε, εφόσον είναι πριν να ψηφίσετε, αν θέλετε να ακούσετε και εμένα. Ναι, βεβαίως, να ακούσουμε και με πολύ προσοχή για τα συγκεκριμένα τρία. Γιατί μου θυμίζει την ιστορία με την υπόθεση των Ρωμά, τα 550 χιλιάρικα που ήρθαν με το Φωτίου εδώ, το μηχανικό του κύριο Φωτίου, κύριο Φωτίου, παρακαλώ, συγγνώμη, τον είπα σκέτο Φωτίου και παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ο κύριος Φωτίου, ο οποίος ήρθε χωρίς να γνωρίζει και πολλά πράγματα, μας είπε για 550 χιλιάρικα ότι τόσο πρέπει να είναι για τους Ρωμά, το θυμάστε. Βλέπουμε κάνα 50.000. Εμείς αυτό λέγαμε. Τώρα ήρθα στα λόγια. Έτσι, όχι ήρθα στα λόγια. Αυτό είχα πει εγώ. Και είναι και ο Στέργος ο Μπουσνάκης που είπε είχαμε έτοιμες τις μελέτες της ΔΕΙΑ, την αποχέτευση, την ίδρυψη. Τα είχαμε όλα. Γιατί πρέπει να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο 550.000. Και αν δεν τα λέγαμε εδώ, τι θα γινόταν. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά είναι τα τρία θέματα, 170.000 στατική επάρκεια, τα πανεπιστήμια μας, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και άλλα πανεπιστήμια κάνουν με προγραμματικές συμβάσεις, με ελάχιστα χρήματα, μελέτες στατικής επάρκειας δημοσίων κτηρίων. Αν κάνετε μία επαφή με το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, κάντε με το Δημοκρίτιο, που σας λέω που έχουν και ειδικά μηχανήματα για το συγκεκριμένο, δεν σας αρέσουν αυτά, πάτε στο Μετσόβιο. Κανείς δεν θα ζητήσει 170.000 για στατική επάρκεια των κτηρίων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Μια και θα απαντήσω εγώ. Όχι, θα απαντήσω και μια ερώτηση να κάνω και εγώ θα απαντήσω ολικά. Πιάσε. Θα σας δώσω το λόγο. Έχει αντιδήμαρχο να απαντάει για τα
Χριστιανίδες, έφερνε ως παράδειγμα ακριβώς την περίπτωση των μελετών των Ρωμά. Ήρθε εδώ ένα τέλειχος του Δήμου και λέει χρειάζονται 500.000 για τις μελέτες. Και τότε έκανα μία παρατήρηση και είπα, κύριοι, θα δείτε το τελικό νούμερο, κυρίοι και κυρίες, γιατί έχουμε και τις κυρίες μου. Θα δείτε το τελικό νούμερο και το τελικό νούμερο όπως είπε, ότι ο Σιωτής θα βεντάρει από 500. Τα 175 που ακούγονται εδώ ή οποιαδήποτε άλλα νούμερα, πρέπει να ξέρετε κάτι. Δεν είναι ανάθεση. Είναι διαγωνισμός. Λες, πρέπει να σχεδιάσω ένα κτίριο 10.000 τετραγωνικά. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές για την προεκτική διαδικασία του διαγωνισμού. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που λένε ότι για να σχεδιάσεις 10.000 μέτρα, θες ένα εκατομμύριο. Έτσι λοιπόν το βγάζεις στη διαδικασία της διακήρυξης. Όταν έρχονται όμως οι μελετητές, δίνουν πράγματι τις τιμές της αγοράς και το 1 εκατομμύριο μπορεί να γίνει 100.000 όπως τα 500.000 έγιναν 50. Μην μένετε λοιπόν στα νούμερα. Τα νούμερα δεν είναι τελικά αυτά του ανταγωνισμού και της αγοράς. Δέστε τις μελέτες που βάζει η τεχνική υπηρεσία. Αυτό είναι το μίσο. Τα νούμερα είναι πλασματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσουπέρης θέλει να ρωτήσει. Εγώ το 75.000 γιατί το είδα και στην αναμόρφωση που σημαίνει ότι έχει κλείσει αυτή η τιμή. Δεν πιστεύω να αλλάξει. 75.000 παγκόσμια τα κινητήρια. Λίγο να μας εξηγήσει κάποιον γιατί είναι τόσο υψηλή η τιμή. Τα κινητήρια είναι ακόμα 15. Ο κύριος Κυριακίνης θα ανταποκριθεί. Έχει το πρόβλημα ο κύριος Κυριακίνης. 75.000. Ειδικά για τα κινητήρια έχουν ακουστεί παλιότερα και πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Η ομορότητα των σημερινών κινητηρίων οδηγεί κάποιους ιδιοκτήτες, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος παραπίσω που ζητούσε 140. Κάποτε παλιότερα είχε διαπραγματευτεί την αγορά του κομματιού που σήμερα γεμίζει ο κύριος Αλέκος Γιουμίδης, πρώην συνάδελος, με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν μπόρεσε να το κλείσει παρακάτω από 130.000, αν πάμε καλά. 116. 116 είναι σωστά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή. Αυτό το θέμα που έβαλε ναι. Ο κ. Τσουμπέης είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει ο εκβιασμός των νόμων. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει στενότητα του χώρου και το επίγον να λυθεί το θέμα, υποκύπτει αλλιώς θα έχει πρόβλημα αμέσως. Αυτό όμως μας οδηγεί στην κύρια και βασική σκέψη. Έχει το δικαίωμα να παράγει μερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου να τελειώνουν τις συνεδρίες όσο πιο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, ότι πρέπει να βρούμε πράγματι ένα μεγάλο χώρο νευροταφείου για το άνθρωπο. Έτσι, δεν τελειώνουν του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, να βάλω και ένα ζήτημα ακόμη. Θα θυμίσω στους εκλεκτούς συναδέλφους και συναδέλφισσες, αλλά και στον κύριο Δαντάμι που είναι και τεχνικός, ότι στο Γενικό Πολεδομικό Σχέδιο έχουμε προβλέψει και εντάξει στη νότια περιοχή της πόλης, όπου τα χωράφια κοστίζουν 1.000 και 2.000 ευρώ, όπου μπορεί κανείς να κάνει ένα μεγάλο κινητήριο στη συγκεκριμένη περιοχή. Για ποιο λόγο αργούμε όταν υπάρχει. Όταν υπάρχει, είναι μια ευρύτερη περιοχή που επιτρέπεται αμέσως μετά τον περιφερειακό. Ο λόγος, άμα είναι ένας, κύριε Χιονίδη, συγγνώμη, ο λόγος είναι ένας εν ονόμενο το χωρικό που έχουμε κάνει σαν περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και δεν χρειάζεται το Γενικό Χωρικό. Έχω επιφυλάξει, μακάρι να δω. Είναι έτσι όπως το λέω. Θα το επανθέσουμε. Έτσι όπως το λέω, με τις μεταβατικές διατάξεις περιχωρικών, σαφώς και κατησχύει στην παρούσα φάση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και είναι εκεί τα κοράβια. Κάντε απαλωτριώσεις ή πληρώστε και 3.000 για το στρέμα. Να πάρουμε 100 στρέμα. Αν αυτό που είπε, η τελευταία πρόταση που είπε, αν ίσχυε, θα ήμουν ο πιο ευτυχής άνθρωπος. Σε σειρά προβλημάτων που έχουν. Για να μην μια φορά σε κάνω ευτυχή. Κύριε Κυριακίδη, θα ολοκληρώσω λίγο σε κομμάτι. Άσε να μην πείτε κοντά, να ψηφίσουμε. Εγώ θέλω να απαντήσω μόνο σε ό,τι αφορά τα 75.000 για τις παιδικές χαρές. Έχει να κάνει με την περίφραξη, την τοποθέτηση άμμου
και γενικότερα κάποιες εργασίες που προβλέπονται και πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να πιστοποιηθούν 42 παιδικές χαρές, 25 μέσα στην ενότητα της Κατερίνης και 17 στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, κύριε Γιονίδη, αν θα δείτε την τεχνική περιγραφή της μελέτης, θα καταλάβετε ότι μάλλον είναι και λίγα αυτά τα χρήματα. Αλλά πραγματικά στη διάθεσή σας η τεχνική περιγραφή είναι περισσότερα, συνολικά είναι 148.800. Αλλά αν θα δείτε την τεχνική περιγραφή, τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα και το τι πρέπει να γίνει, ίσως να απολογίσετε και εσείς ότι είναι και λίγα τα χρήματα. Εγώ ξέρω πραγματικά τι έχουμε πληρώσει για τις παιδικές χαρές. Πληρώναμε κάτω από 2.000 ευρώ για κάθε παιδική χαρά και πληρώναμε και 20 ευρώ την περίφραξη, η οποία γινόταν με συγκεκριμένο τρόπο και απολύτως επιτυχώς και μετά από τον έλεγχο. Επίσης τα κυβικά της άμμου είναι τώρα με την ακρίβεια, μπορεί να φτάνει στα 25 ευρώ το κυβικό, σε 30, στέλνει στο 40, όσα και να βάλετε με κέρμα αυτά τα λεφτά. Ευχαριστώ και δεν ξέρω τον λόγο. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος, κύριε συνήθως, συνάδελφοι. Το θέμα περνάει με πλειοψηφία παρόν. Εμείς υπέρ στην κατοδέρνηση κατάσταση του μεσολαταρισμού. Πώς θα το γράψω, θα έτσι το γράψεις. Από τους ανεξάρτητους καταψηφίζει κάποιος. Όχι. Α, καταψηφίζεται, έτσι. Κύριος Φουκάνης. Επόμενο θέμα. 19. Έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης νοτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κατερίνης. Ως εισήγηση, κύριε Σίγκερ, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Σπέιν. Γιατί τώρα λίγο έχω μέσα μια ματιά. Καταρχήν, εδώ πέρα, στην περίπτωση που γίνεται ο Μιγέννη, δηλαδή, θα αναθέτουμε όλα σε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει ένα μηχανισμό, ο οποίο τώρα έχουμε κάνει σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε δει ποτέ αυτό στο δικό μα δίκο. Ο οποίο η ιδιωτική εταιρεία πρέπει να έχει ένα σκασμό εξοπλισμό. Εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει την ιδιωτική εταιρεία. Να παγωσώσετε και να έχουμε καλά τις σφαίρες. Δεν ξέρω εγώ τώρα αν υπάρχει τέτοια εταιρεία. Και αυτό δείχνει την αναγκαιότητα ότι αυτές οι υπηρεσίες έπρεπε να ήταν από το κράτος, κρατικές, και όχι να αναθέτονται με νέες αρμοδιότητες στους Δήμους. Ούτε αυτά γίνονται, ούτε και υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ούτε και πληρώνονται αυτά τα πράγματα που ζητάει. Δεν νομίζω εγώ ο Δήμος να πληρώνει εταιρεία που να έχει αυτές όλες τις απαιτήσεις και προσωπικό έμπειρο που λέει υπευθυνότητα. Πού να είναι έμπειρο. Τι γίνεται για το μάζεμα. Και να τα αποφυγεύουμε κιόλα, να πάρουμε και χώρα. Αυτά δεν ξέρω εγώ αν γίνονται. Κατά κύριε Πτώ. Κατά. Μπορώ να απαντήσω. Όχι. Ναι. Σύντομα μόνο. Όχι, σίγουρα. Πάτε κατά. Πάμε. Αν δεν πάει ο εξοπλισμό, είναι σε ένα κοντέινερ μέσα, η εταιρεία απλά πιστοποιεί ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα πάσα στιγμή, γιατί δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό εμεί σαν Δήμο. Να κάνει αυτή τη δουλειά. Και ούτε μην ήταν κύριε Συνάδελφε, κύριε Τσουπέη, με ακούτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι... Να κάνω τον πρώτο πέντε τον λόγο και τον κύριο Συνάδελφε. Το πήρα, το πήρα. Το πήρα, το πήρα. Το πήρα, το πήρα. Το πήρα, το πήρα. Το πήρα με το νεύμα. Συνεννοούμαστε. Άρα νοηματική είναι η γραμμή. Ειδικά να σας πω ότι αυτό που λέτε υπάρχει είναι αποθηκευμένο σε κοντέινερ που βρίσκεται στο λιμάνι της παραλίας. Υπάρχει εταιρεία η οποία είναι συνδεδεμένη και με το Δήμο και με το Λιμενικό Ταμείο Κυρίας. Υπάρχει αντιρρηπαντικός εξοπλισμός. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται όταν υπάρχει τέτοιο θέμα και έρχεται απευθείας σε χρόνο. Μιλάμε σε μια ώρα, είναι μέσα στη θάλασσα για να γίνει όλο αυτό. Έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Βεβαίως. Όχι στην Κατερίνη, στον Καταμόνα, πριν το Δεκέμβρη. Έχει γίνει με ένα βάγιο. Και ενημερώνω λοιπόν ότι πριν από 15 μέρες έγινε ο ετήσιος έλεγχος του εξοπλισμού και ήρθε το Λιμενικό Θεσσαλονίκη και έκανε έλεγχο αν υπάρχει αυτό, ελέγχοντας την κατάσταση που ό,τι γίνεται. Είναι σε συνεργασία ο Δήμος Κατερίνης, γενικά το Τμήμα Πρασίνου, ο κ. Μπεϊνάς καθήκοντα αρμόδιος, η κ. Χρυσίου, η κ. Ρίζου και το Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει και αυτό υπάρχει. Σαφέστατο ο κύριο Μουσουλάκη. Κύριε συνάδελφε, να ψηφίσουμε. Υπέρ, ω εισήγηση.
Παραχωρεί σε σχολικό χώρο, σε συλλόγους και φορείς. Άρα εδώ είναι όλοι. Εδώ είναι όλοι. Ομόφωνα και συνάδελφοι. Τι θα ψηφίσει τώρα, του πει ναι. Όχι, θα ψηφίσει, τι θα ψηφίσει. 21ο θέμα για να μην ποσό 146.700 ευρώ στι σχολικέ επιτροπέ του Δήμου. Όπωνα κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, όπωνα λήψη απόφαση για παραχώρηση τάφου στο Β' κινητήριο. Όπωνα, τροποποίηση τη 204 μεθόδα συγκρότηση επιτροπή τουριστική ανάπτυξη και προχωρή του Δήμου Καντελήνη. Ομόφωνα, το όνομα, τα ονόματα. Εγώ κατά είμαι, πρόεδρε, κατά. Κατά είστε, πρόεδρε. Ναι, πάντως, κατά είμαι. Κατά. Δεν αλλάζει, κάτι. Τα ονόματα, κυρία Περσελή. Αναστασία Κωνσταντίνη. Και το τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, εγώ το πληθυντικό καταλαβαίνω, κατά είμαστε. Εδώ και πολλέ φορέ το 23ο περνάει με πλειοψηφιακό που ψήφισε ο κύριο Σουπέη και το 24ο είναι έγκριση σύμβαση σύμβαση διαδημοτική συνεργασία στον ελληνικό τόπο. Είμαστε κατά, κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνεται δράμα υπαλλήλων. Δηλαδή, στηρίζουμε την κυβέρνηση που έχει ελλείψει προσωπικό, δεν κάνει προσλήψει και τι λέμε, πάλι του δύο ένα και στην Κατερίνα καλύπτει τα κενά. Βγάζουμε λάθη την κυβέρνηση, συμφωνούμε. Ούτε την ανεργία πολέμα, ούτε θέσεις δημιουργούμε, δηλαδή τι να πούμε τώρα. Το όνομα του υπαλλήλου είναι το φόντο ζωοπάς. Όποιος και να είναι κατά είμαστε. Κατά. Το θέμα λοιπόν κλείνει με πλειοψηφία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,